Τέλος, την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους για όσους έχουν εμβολιαστεί βάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε μια απόφαση ορόσημο για όσους έχουν μπει στον κύκλο ανοσίας. This recommendation holds true whether you are inside or outside. I think it's a great milestone. Στην Ελλάδα η συζήτηση για τη μάσκα έχει ανοίξει, καθώς από σήμερα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας το lockdown αποτελεί παρελθόν. Οι πλήρως εμβολιασμένοι έχουν ένα ποσοστό κάτω από το 10% να κολλήσουν και είναι και πολύ λιγότερο μεταδοτικοί για τους άλλους. Οι ειδικοί θέτουν δύο προϋποθέσεις για να πετάξουμε τις μάσκες. Χαμηλό τριψήφιο νούμερο σε κρούσματα κάτω από 300, κάτω από 400, κάτω από 500, συν να έχουμε ένα ψηλό εμβολιαστικό ποσοστό της τάξης πάνω χάρη του 60%. Σήμερα πάντως το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού που έχει κάνει και την δεύτερη δόση του εμβολίου δεν ξεπερνά το 13%. Στους εξωτερικούς χώρους το καλοκαίρι, συμφωνώ, ίσως τι που είναι εμβολιασμένοι να μπορούν να μην χωράνε μάσκα. Αλλά σε εσωτερικούς χώρους νομίζω είναι απαραίτητο. Ο μεγάλος πονοκέφαλος των επιστημόνων είναι να πιστούν οι αναποφάσιστοι να εμβολιαστούν. Είναι ένα σαφές κίνητρο για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί προς το παρόν να σπεύσουν να εμβολιαστούν για να μην χρειάζεται να κάνουν χρήση της μάσκας. Λοιπόν, να ρίξουμε και μία ματιά στα σημερινά κρούσματα. 2.188 εντοπίστηκαν σε 65.133 τεστ. 56 συνανθρωποί μας έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους. 677 παραμένουν διασωληνωμένοι. 381 ασθενείς εισήχθησαν στα νοσοκομεία της χώρας. Τα κρούσματα στην Αττική 1.077 και στη Θεσσαλονίκη 215.